Τα φορτηγά που φέρνουν τις πρώτες δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca φτάνουν στην Ιταλία. Οι πρώτες δόσεις εμβολίων της βρετανικής εταιρείας έφτασαν και στη Γαλλία και ήδη χορηγούνται στη Λιόν. Nous débutons aujourd'hui la vaccination AstraZeneca parce que nous avons été livrés sur notre établissement de 7700 doses. Nous sommes les premiers à démarrer cette vaccination à partir d'une livraison hier soir. Το εμβόλιο φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που έρχεται στο φως νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Johannesburg. Η μελέτη που προδημοσιεύεται στους Financial Times έγινε σε περισσότερα από 2.000 άτομα στη Νότια Αφρική και δείχνει πως το εμβόλιο της AstraZeneca ίσως δεν είναι τόσο αποτελεσματικό απέναντι στο στέλεχος της Νότιας Αφρικής. There's been no comment from AstraZeneca or Oxford University on this study, but crucially it's being reported that the vaccine is still seems to be effective in preventing deaths and hospital admissions. Στο Worcestershire οι κάτοικοι σχηματίζουν ατελείωτες ουρές προκειμένου να κάνουν το τεστ για τη μετάλλαξη από τη Νότια Αφρική αφού βρέθηκε κρούσμα στην περιοχή. Ειδικά συνεργεία πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι προκειμένου να διεξάγουν ελέγχους. If you take a little look, you can see people queuing down the road. Here and the test site here opened at midday. It's in a pub car park. Ολόκληρος ο πλανήτης αναρωτιέται με αγωνία αν τα εμβόλια θα είναι αρκετά για να σταματήσουν την φωνική πορεία του ιού. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρομοίασε τον πόλεμο των εμβολίων που μένεται εδώ και μήνες ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις Ανατολής και Δύσης με τον ψυχρό πόλεμο. Some countries see the quest for a vaccine as a race among global powers, like the space race in the 1960s. This is an illusion. The only race is against the virus. Και όλα αυτά ενώ στην Ευρώπη το κύμα των αρνητών δεν λέει να κοπάσει. Στη Βαρκελόνη χιλιάδες Ισπανοί έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κατά των περιοριστικών μέτρων. Στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας χιλιάδες διαδήλωσαν κατά του lockdown, ενώ στη Δανία ξεχύθηκαν στους δρόμους της Κοπενχάγης για να διαμαρτυρηθούν για το εμβολιαστικό διαβατήριο που προωθεί η κυβέρνηση.